αγώνα XRS στην FRT στις 19 Ιουνίου. On-road με αυτή τη σχεδίαση, αλλά και off-road 1-10 στην Άστρο το απόγευμα. Αυτό είναι το Serpent 1-8 πίστα του Σαρίτσακλη με το οποίο παίζει στη Γερμανία. Εάν και όταν έρθει εδώ για το GNS στην FRT στις 26 Ιουνίου, να δούμε αν θα παίξει με σερπαντάκι ή με καπρικορνάκι. Στην Αρσία Χαρνέ γίνονται τακτικά εργασίες για βελτίωση και συντήρηση της πίστας. Η καλύτερη εικόνα νεαρή οδηγή στο χώμα. Μια φωτό από τον Φλωρό. Για το GNS στην FRT στις 25 και 26 Ιουνίου θα υπάρχει μάλλον σύστημα MyLab Speed Hive για να βλέπουμε τα χάλια μας, τους χρόνους μας, στο κινητό μας απευθείας. Είναι χρονιά παγκοσμίου πρωταθλήματος 1-8 μπάκι. Το warm-up έγινε σε αυτό το πιστάκι στο Ρεντοβάν της Ισπανίας. Η Μπάλντο και Τέσμαν ήταν πολύ γρήγοροι, όμως τελικά στο βάθρο Όνγκαρο Associated πρώτος, δεύτερος ο Ρόνεφαλκ με Μαγιάκο και τρίτος ο Μπερτών με Infinity. Μπροστά ήταν ο Μπάλντο για μεγάλο μέρος του αγώνα με το X-Ray, αλλά τούμπαρε και έσβησε, οπότε κατέρευσε το σύστημα. Αυτά είναι και τα τελικά αποτελέσματα του warm-up, ενώ στα προκριματικά γρήγορος ήταν βεβαίως ο Juan Carlos Canas που πήρε το TQ με το S-Works, αλλά στον ημιτελικό αντιμετώπισε ένα θέμα στην αρχή, πάλεψε στο last chance για να βρεθεί τελικό και τελικά δεν ήταν στο ρυθμό. Βεβαίως ήταν μόνο το warm-up, όλα θα κριθούν το Σεπτέμβριο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στον αγώνα ήταν και ο Τεσιόνε Ιταλός με X-Ray VS Engines και ο Gottschall από το Czech Republic με X-Ray FX. Στον αγώνα και ο Jason Ruona της J-Concepts που ήρθε αναγνωριστικά να δει τι γίνεται στην Ισπανία. Μέσα στην πίστα της Infinity και μετά από πολύ hype τελικά το πανιαπωνικό πρωτάθλημα 1-8 πίστας το πήρε ένα όμορφο μουγκενάκι. Χαρά να βλέπουμε και τον Σίμο, παλέμαχο και πολύ γρήγορο, στο βάθρο. Νίκη για S-Works Draghi, θερμικό στη Δανία, στο Grand Final, στη Hoodie Arena, XRS Grand Final θα βρίσκεται και ο Hagberg για να βοηθήσει και να τρέξει. Το νέο μοντέρ της Pico δοκιμάζουν, στρώνουν και ετοιμάζουν στη Γαλλία ο Σαβόγια με τον Eric. Νέα λάστιχα που ονομάζονται Ogo δοκιμάζει ο παλέμαχος Μικέλ Ματίας στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Αυτό είναι το καινούριο RTR της S-Works, το Apollo 2, το οποίο κυκλοφορεί σε θερμική και σε brushless έκδοση. Από την AVDRC ένα χρήσιμο εργαλειάκι για να βγάζετε τους πόλους των μπαταριών LiPo. Αυτό είναι το καινούριο GTX 823 από την X-Ray, έχει πολλά μεταλλικά κομμάτια, μεταλλικά μπλόκια, αντιστρεπτικές με ρουλεμάν και πολλές άλλες λεπτομέρειες και όχι τόσο λεπτομέρειες, αλλαγές. Για μία φορά η X-Ray έχει αλλάξει κατά πολύ το μοντέλο της και το έχει εξελίξει πραγματικά. Μπλουζάκι Born to Whip S-Works Ryan Lee Tested RC στην Ασία. Από την Gimar UFO Saturn 9 δοκιμάζεται μάλλον από τον Salven. Νέα κεντρική βάση αλουμίνιο για τα S-Works ηλεκτρικά 1-8. Lautenbach στο Βέλγιο 1990 κέρδισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Wheel Drive. Σαν χθες.